Ένα από τα σοβαρότερα και μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως νησί τα τελευταία 2 χρόνια είναι το μεταναστευτικό. Καθημερινά φτάνουν στο νησί μας, σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά μέχρι και την Ιεράπετρα, μετανάστες. Και σχεδόν καθημερινά, και αυτό το οποίο εύκολα γίνεται κατανοητό, ότι με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, πιστεύουμε ότι θα υπάρχει και συνεχής αύξηση των ροών αυτών. Την αρμοδιότητα, όπως γνωρίζουμε, την έχει το λιμεναρχείο, το κεντρικό λιμεναρχείο κάθε περιφερειακής ενότητας Ερακλείου. Παρ' όλα αυτά, η περιφέρεια αλλά και οι Δήμοι, όσον αφορά τουλάχιστον την περιφερειακή ενότητα Ερακλείου, δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνους τους λιμενικούς να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Πρώτα και πάνω απ' όλα προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, που εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει υποστελέχωση και ελλειπή μέσα, ότι γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς χρηματοδοτούμε, όπως και η Δήμη, την φιλοξενία αυτών των ταλαιπωρημένων ψυχών από τη στιγμή που θα έρθουν στα νότια παράλια της Κρήτης μέχρι και τη στιγμή που θα επιβιβαστούν στα πλοία για να μεταβούν σε κάποιο από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που βρίσκονται στην υπηρετική χώρα. Αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει από το αρμόδια Υπουργεία είναι να υπάρξουν, να δημιουργηθούν 2 χώροι, 2 δίχτυα, ας το πούμε έτσι, προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών, αυτών των ανθρώπων. Και τι εννοούμε? Από τη στιγμή που θα φτάσουν στα νότια παράλια μέχρι την στιγμή που θα επιβιβαστούν στα πλοία για να αποχωρήσουν από το νησί μας, κατά μέσο όρο μένουν 1,5 μέρα περίπου στο νησί μας. Θέλουμε οι συνθήκες φιλοξενίας να είναι κατάλληλες, να είναι ανθρώπινες, να είναι αξιοπρεπείς. Αυτό λοιπόν ζητάμε. Το Υπουργείο ζητά για μόνιμο χώρο δηλαδή, ή για προσωρινό χώρο? Επαναλαμβάνω ότι σε όλες τις συζητήσεις, και δεν έχει υποθεί ποτέ κάτι διαφορετικό, μιλάμε για 2 χώρους προσωρινής φιλοξενίας. Ένας